Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ηρακλής, σε έναν Ηρακλειδέα, σε έναν φίλαθλο της ομάδος, που πήρε την απόφαση μετά από όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας του και συνεχίζει σε αρκετά τμήματα του Ηρακλή ως χορηγός με την εταιρεία του και έχει βοηθήσει αρκετά. Να είναι πλέον και μέλος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο κύριος Μιχάλης Παλαιοβράχας είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας μαζί. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Θα ήθελα, δόξα τω Θεώ, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που διάβασα πριν από λίγο, για το ότι 12 και κάτι η Football League έβγαλε ανακοίνωση ότι αύριο θα γίνει η κλήρωση και η συνεδρίαση και 5 και κάτι έβγαλε ανακοίνωση ότι αναβάλλονται όλα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι σαν ΠΑΕ να παραστούμε κανονικά και με την τελευταία ενημέρωση και εμείς είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Σας έχουν πει ότι η αυριανή αναβολή της κλήρωσης μάλλον θα πάει και πιο μετά το πρωτάθλημα? Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Το 14 Οκτωβρίου μήπως γίνει 21? Όχι, ακριβώς δεν γνωρίζουμε ακόμα. Περιμένουμε και εμείς κάποια νέα ανακοίνωση. Γιατί όπως είδατε και εσείς και όπως βλέπει ο κόσμος, οι ανακοινώσεις έρχονται... Αλλάζουν κάθε 5 ώρες. Ναι. Βροχή. Ναι, δεν είναι κάτι που βγήκε πριν από 2 εβδομάδες και το διαπράττουν τώρα. Και εμείς είμαστε σε αυτή την αναμονή, όπως είναι και οι υπόλοιπες ομάδες της Football League. Και αυτό με τα τηλεοπτικά είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί είναι ένα κομμάτι των εσόδων και για τον Ηρακλή και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και δυστυχώς ολόκληρο καλοκαίρι, γιατί προπολού είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Λεωτσάκου, τον πρόεδρο της Football League, άκρη δεν βγάζουν. Δεν ξέρω πώς θα βγάλουν άκρη, προς το παρόν δεν βγάζουν. Το σημαντικότερο είναι για τις ομάδες, ειδικά για τη μεγαλύτερη ομάδα της κατηγορίας που είναι ο Ηρακλής μας, οπότε θεωρώ ότι όλα έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά. Χωρίς συμβούλιο με τηλεοπτικά δεν υπάρχει η Football League αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και είμαστε εν αναμονή. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έλεγα νωρίτερα που ήσασταν και είστε και θέλω να παραμείνω, θα παραμείνετε για πολλά χρόνια ενεργός με την εταιρεία σας κοντά στα τμήματα του Ηρακλή. Έχετε πάρει αυτή την απόφαση και βρίσκεστε πλέον ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μια απόφαση καρδιάς, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, λόγω αγάπης για την ομάδα. Όχι, η αγάπη είναι δεδομένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε όλη τη ζωή. Απλά αυτή τη στιγμή και με αυτή την πρόταση που υπάρχει και με αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που δημιουργήθηκε και με την ύπαρξη πλέον του μεγαλομετόχου του κ. Τόμου Παπαδόπουλου, του κ. Θανάση, πλέον το μυαλό συνεργάζεται και με την καρδιά και μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε και εμείς την όλη προσπάθεια, όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι της διοίκησης και πολλοί ακόμα ερακλητές που θα προσεγγιστούν. Γι' αυτό το κομμάτι έχουμε ξεχωρίσει τις εργασίες μας με την διοίκηση και με το σχετικό αυτό το κομμάτι το οποίο αναλαμβάνουμε εμείς οι ερακλητές, γνωρίζοντας τους ανθρώπους που βοηθήσαν όλα αυτά τα χρόνια και μπορούν να βοηθήσουν ακόμα, να γίνει μια προσέγγιση και μια προσπάθεια να έρθουν οι ερακλητές ξανά κοντά στο σύλλογο. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση μου για τις ακριβείς αρμοδιότητες, για το πόστο σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, που έχετε αναλάβει ως μέλος του ΔΣ. Φαντάζομαι ο καθένας θα έχει και έναν δικό του ξεχωριστό ρόλο μέσα. Ναι, ναι. Όλοι μαζί ενημερώνουμε τους υπόλοιπους και όλοι ενημερωνόμαστε τον καθένα. Το δικό μου το κομμάτι έχει να κάνει με το μάρκετινγκ της ομάδας. Βέβαια, είμαι σε συνεργασία με εταιρείες και με κάποια άτομα που θα στελεχώσουμε την ΠΑΕ από Δευτέρα. Δημιουργούμε ένα marketing plan το οποίο θα κοιτάξουμε να εφαρμόσουμε όσο για το περισσότερο μπορούμε για φέτος στην Football League και με στόχο πάντα να το επανδρώσουμε ακόμα πιο δυνατά και έτσι όπως πρέπει και αρμόζει για το σύλλογο στη Super League. Έτσι ακριβώς και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ολοκληρώνει μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής, και το επικοινωνιακό και το marketing και το εμπορικό τμήμα και είναι πράγματα που από ό,τι μας λέτε θα σας απασχολούν πλέον καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά γενικότερα η λειτουργία της ΠΑΕ πρέπει να αλλάξει επίπεδο, να γίνουν τα πράγματα σε άλλο επίπεδο και κινούμαστε σε αυτή τη κατεύθυνση. Και από Δευτέρα ήδη έχουμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε συμφωνήσει για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ξεκινάνε οι εργασίες από Δευτέρα στην ΠΑΕ
στη Μίκρα για τα γήπεδα. Mm-hmm. Όπως είπατε και πριν, και συνεργαζόμαστε, κλείσαμε συμφωνία με τα γήπεδα της κ. Λόλα. Από εκεί πέρα το κομμάτι το επικοινωνιακό, θα δημιουργηθούν και πάλι τμήματα μέσα στην ΠΑΕ, γραφείο τύπου, τμήμα marketing, και θα ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία όλος ο κόσμος του Ηρακλείου περιμένει και είχε όλα αυτά τα χρόνια. Να περιμένουμε και νέους χορηγούς ή χορηγούς γενικά, παλιούς ή νέους δεν έχει σημασία, γιατί είπαμε για το τμήμα marketing, το οποίο κακά τα ψέματα αυτή είναι η δουλειά του σε εισαγωγικά πάλι, το να προσελκύει κόσμο που θα μπορέσει να μπει είτε στη φανέλα είτε σε μια πινακίδα ή οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες σε χορηγούς, όχι, δεν μιλάω για τη φανέλα, αλλά μιλάω πιο πολύ για τις πινακίδες και γενικότερα για εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν στην ομάδα μας. Υπάρχουν ήδη κάποιες κλεισμένες ή προσυμφωνημένες συμφωνίες. Και οι χορηγοί, εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε, να δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και σε περισσότερες εταιρείες το πλάνο μας και την ομάδα μας, και θεωρούμε ότι σαν το μεγαλύτερο brand name στην Football League να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση. Mm-hmm. Ναι, αισιοδοξούμε, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, εσείς μαζί με τα υπόλοιπα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχατε την ευκαιρία να γνωριστείτε από κοντά και να τα πείτε για αρκετή ώρα με τον κύριο τον Παπαδόπουλο. Να αισιοδοξούμε ότι μπορούν να αλλάξουν ή χρειάζεται τόσος πολύς χρόνος ώστε πάλι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να γίνουν αυτά που θέλουμε μακροπρόθεσμα. Και πάνω απ' όλα είναι και το οικονομικό στη μέση, έτσι. Κάποια πράγματα έχουν ήδη αλλάξει. Ναι. Έτσι, μόνο με την έλευσή του. Βεβαίως. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ που τον γνώρισα τις τελευταίες μέρες και μιλάω απευθείας μαζί του και όταν είναι εδώ και, αλλά και όταν λείπει τηλεφωνικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, όπως και έχω ξαναπεί, αξιοκρατικά κριτήρια και κοιτάει πάντα το καλύτερο δυνατό. Mm-hmm. Με αυτό το σκεπτικό λειτουργούμε και κοιτάμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο επαγγελματική τη δουλειά μας, τη βοήθειά μας για σαν διοικητικό συμβούλιο, για να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ηρακλειδείς όλα αυτά τα χρόνια μια αισιοδοξούμε, μια γίνονται δηλαδή... Δεν εκεί είναι, που πάμε να γίνουμε αισιοδοξοί, όλο κάτι γίνεται. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μεταφέρω στους Ηρακλειδείς και στα αδέλφια μου τους Ηρακλειδείς είναι ότι σιγά σιγά θα δουν από μόνοι τους κάποια πράγματα να γίνονται. Mm-hmm. Και χρειαζόμαστε, σαν κάθε μια καλή προσπάθεια, χρειαζόμαστε έτσι και εμείς ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να εφαρμοστούν και μετά με το καλό να αποδώσουμε. Ναι. Η προσπάθεια πάντως σε όλα τα επίπεδα γίνεται καθημερινά και συστηματικά και ευελπιστούμε όλοι για το καλύτερο. Θα περιμένουμε σύντομα είτε τον κύριο Παπαδόπουλο είτε τον κύριο Καραντώνη να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη, να είστε και από κοντά στην συνεργασία σας. Εντάξει, με την τεχνολογία πλέον είμαστε πολύ κοντά. Καλά, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πλέον μπορείς να μιλήσεις με όποιον θέλεις, όπου θέλεις. Ναι. Με τα δεδομένα και χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν χρεώσεις τηλεφωνικές και τέτοια, μπορούμε και μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Και για ώρες, ναι. Σωστά. Εντάξει, η φυσική παρουσία είναι αλλιώς. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει στα πλάνα του να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω ακριβώς συμμετεινείς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα πολλά να κάνουν και τόσες πολλές επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι τα ταξίδια τους δεν είναι κάτι. Δεν προγραμματίζουμε να πάμε εκδρομή τρεις μήνες πριν. Ναι. Θέλει να έρθει σήμερα, χτες θα κλείσει τα στήρια και να έρθει. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο γίνεται πιο άμεσα, θέλω να πω. Όπως και mm-hmm. εγώ ταξιδεύω, όπως και πολλοί άλλοι. Οπότε θεωρώ ότι πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ή στην επόμενη εβδομάδα νομίζω είναι το προγραμματισμένο ταξίδι του. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς. Θα τον περιμένουμε με το καλό, όπως και τον κύριο Αντιπρόεδρο. Τις τελευταίες μέρες κάνατε αρκετά ραντεβού, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, ως ΔΣ και με το Γυμναστικό Σύλλογο και με το Ιδρυτικό Σωματείο. Στο Ιδρυτικό Σωματείο, παρένθεση, θα το διαβάσω σε λίγο, έρχονται και εκλογές εκεί. Όσον αφορά την μαμά που λέμε όλοι, έτσι, και εσείς προσωπικά τη μαμά του Συλλόγου, το Γυμναστικό Συλλόγο, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπα νωρίτερα έχετε βοηθήσει και με χορηγίες αρκετά χρόνια τμήματα του Συλλόγου. Μπορώ και εγώ.
Βεβαίως. Η πρώτη επαφή ήταν θετική, θα υπάρχει επικοινωνία, έτσι, γιατί και αυτό το έχουμε ανάγκη ως οικογένεια του Ηρακλή, να ακούμε ότι ΠΑΕ και ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ είναι καλά, είναι στον ίδιο δρόμο. Η πρώτη επικοινωνία ήταν πολύ θετική. Βέβαια, στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούμε. Ναι. Από εκεί πέρα η πρόθεση του Προέδρου είναι να είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό που μας παροτρύνει και μας καθοδηγεί είναι να κοιτάξουμε να συμπορευτούμε με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε. Η πρώτη επαφή που κάναμε αναφέρθηκαν κάποια θέματα, κάποιες συζητήσεις, γνωριστήκαμε καλύτερα, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα παραμείνει, ας πούμε, η μπουτίκ που υπάρχει στο Κατσάνιο. Mm-hmm. Δηλαδή κοιτάμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Βέβαια και ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ έχει τα θέματα του και αυτοί είχαν ένα ταξίδι στην Αθήνα και περιμένουν και κάποιες απαντήσεις. Περιμένουν, ναι. Την περίφημη τροπολογία από τον κύριο Βασιλιάδη. Στην Ελλάδα του 2018 είμαστε όλοι ένα αναμονή εξελίξεων. Δυστυχώς. Το κακό είναι ότι μαστάζουνε. Όταν μαστάζουνε, αναγκαστικά περιμένουμε και απαιτούμε. Μόνιμα. Εμείς αυτά απαιτούμε και θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα, μέχρι από το τι μαστάζουν μέχρι το τι ακριβώς θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα περίπου στα επίπεδα τα οποία μας έχουν τάξει. Mm-hmm. Είπατε για την μπουτίκ. Υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε μπουτίκ στο Καφτατζόγλιο ή είναι κάτι μακρινό? Είναι μια διαδικασία που περνάει πλέον επειδή τους καιρούς που τα χρόνια που έχουν περάσει η Ελλάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ σε πολλές διαδικασίες. Ναι. Και εγώ το γνωρίζω δηλαδή γιατί παίρνω μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου με την εταιρεία που έχω. Είναι κάτι το οποίο έχει ένα χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιο χρονικό διάστημα να γίνει διαγωνισμός, να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες αυτή τη στιγμή εμείς φυσικά και θέλουμε. Έτσι. Αλλά όλα τα πράγματα πρέπει να μπορούμε να τα κάνουμε. Είναι τώρα. Και μια χρονοβόρα διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνω. Με αυτά που μας λέτε. Ναι. Δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Ναι, αυτά που είναι στο χέρι μας εμείς να κάνουμε, θα τα κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως είναι και πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν, να μπουν σε πρόγραμμα, να υπάρχει η σωστή έτσι, μελέτη και να πραγματοποιηθούν. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι ότι συνεχίζουμε κανονικά με την μπουτίκ του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά γιατί το έχει ανάγκη. Μιας και λέμε για μελέτη και μιας και πιάσαμε το Καφτατζόγλιο, το ξέρετε κι εσείς, είστε κομμάτι της οικογένειας του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που ονειρευόμαστε είναι να δούμε γήπεδο-γήπεδα. Και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κυκλοφορήσει, έχει μεταφερθεί, αν θέλετε, η επιθυμία του κυρίου Τόμου Παπαδόπουλου να ασχοληθεί και με αυτό. Είτε να ρωτήσει για τη Μίκρα, είτε να ρωτήσει για τους χορτατζίδες. Είμαστε σε πολύ πολύ θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, απλά έκανε μια ερώτηση ενδιαφέροντος ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος Παϊρακλής. Μέχρι εκεί είμαστε προς το παρόν. Ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, στην πρώτη παρουσίαση που του έγινε στη Μίκρα, mm-hmm. από την προηγούμενη διοίκηση, του δείξαμε κάποιες μακέτες από αυτά τα γήπεδα τα οποία ονειρευόμαστε όλοι εμείς οι Ηρακλειδείς εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να τρέχει σαν project ή σαν να έχει ζητήσει κάτι ή μια μελέτη οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γράφτηκε σωστά. Αυτό το οποίο έκανε ο πρόεδρος μας, αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι όταν εμφανίστηκε ήδη πέρα τα δεδομένα έπεσε και αυτό στο τραπέζι και φυσικά σαν επαγγελματίας και επιχειρηματίας που είναι το σκέφτηκε και το έχει οραματιστεί να γίνει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, θέλει πολλά πράγματα. Ναι, υπάρχει σκέψη, οποίο υπάρχει επιθυμία, αλλά δεν είναι για τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για τώρα. Εμείς τώρα έχουμε πράγματα τα οποία σωστά. να κάνουμε στην καθημερινότητα μας. Σωστά. Είναι βαρύ το έργο, δηλαδή θεωρείτε ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπει το νερό στα βλάκι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι
παρέλαβε ο κ. Παπαδόπουλος μια κατάσταση που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, και υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά και δεν ξέρω αν έχετε δώσει απαντήσεις, κύριε Παλαιοβράχα, σε αυτά τα ερωτηματικά. Δηλαδή, πού χρωστάει, πώς χρωστάει, αν χρωστάει από την προηγούμενη διοίκηση, τι κουβαλάμε, τι δεν κουβαλάμε. Αυτά ήταν λίγο το καλοκαίρι, ήταν στον αέρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αυτό είναι ένα κομμάτι που υπάρχει ήδη συνεργασία με λογιστικό γραφείο και με καθαριστή που έχουν αναλάβει να κάνουν όλη αυτή τη μελέτη, η οποία θα πάρει και ένα χρονικό διάστημα, για να δουν ακριβώς και να καθορίσουν το τι ακριβώς υπάρχει σαν οφειλές. Και αν είναι βαρύ το έργο, οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία αυτή τη στιγμή, και αν δείτε, έχει κάποιες λειτουργίες, κάποια τμήματα. Το αγωνιστικό κομμάτι θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι κομπλέ στελεχωμένο, εννοώ. Mm-hmm. Και πρέπει η οργάνωση και η ΠΑΕ σαν ΠΑΕ να ξεκινήσει να λειτουργεί, να δημιουργηθούν θέσεις, να βρούμε ανθρώπους, να δούμε, δηλαδή έχουμε δει κάποια άτομα ήδη. Ξεκινάμε να έχουμε άτομα, να δημιουργηθεί λογιστήριο, να δημιουργηθεί τμήμα marketing, να δημιουργηθεί γραφείο τύπου. Είναι πράγματα τα οποία είναι ένα έργο, το οποίο όμως δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικό για μας, γιατί γενικότερα η νέα διοίκηση απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και είναι επιχειρηματίες, είναι σίγουροι, έχουμε δικηγόρο, έχουμε ανθρώπους που μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτές τις εργασίες. Ωραία, εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλή δύναμη στο έργο σας και γερό στο μάχη σε όλα τα επίπεδα, γιατί χρειάζεται, χρειάζεται. Με αισιοδοξία. Δεν πρέπει να τη χάσουμε με τίποτα. Εμείς θέλουμε είμαστε αισιόδοξοι, έτσι, χωρίς να... Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι εδώ σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή, αντίγω στην χρονική στιγμή σε αυτή την ΠΑΕ, στο Ηρακλή της καρδιάς μου για να τάξω κάτι. Ναι. Είμαι εδώ για να μπορέσω σε συνεργασία με τους ανθρώπους να τρέξουμε κάποια πράγματα, να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση και να δούμε το ταχύτερο δυνατό τον Ηρακλή μας εκεί που πραγματικά αξίζει. Αυτός είναι ο στόχος και της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος και του αγωνιστικού τμήματος, και είναι κάτι που, για το οποίο είναι ο πρώτος στόχος είναι αυτό. Και πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, βέβαια ακόμα δεν ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ναι, αλλά θεωρώ ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Μιας και λέτε για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, να κλείσουμε με αυτό. Τρόπος θα βρεθεί, ναι, θα πάει η ομάδα στην Άξο, γιατί χαμός γίνεται. Καλά, αυτό είναι, ασχολούνται τα άτομα στην ΠΑΕ τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για, δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε κάποια πλατφόρμα που να συνδυάζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αεροπορικά εισιτήρια και λεωφορεία και οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το πώς ακριβώς θα πάει η ομάδα. Ναι. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Ήταν κανονισμένο το πλάνο, αλλά αναβλήθηκε. Μας τα χάλασε ο ξενοφών. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Αυτά είναι πράγματα που δεν, με τον καιρό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι, αλίμονο. Και πάλι καλή δύναμη. Όλα okay. Και πάλι καλή δύναμη. Καλά. Εύχομαι να τα καταφέρετε και να μιλάμε σύντομα για κάτι πολύ καλύτερο για το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, και τον ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Παλαιοβράχα για τον χρόνο του, για όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε εδώ στην Ώρα για Μπλε, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά φίλαθλος του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια, και επαναλαμβάνω, με την εταιρεία του έχει βοηθήσει αρκετά τμήματα όλα αυτά τα χρόνια.